Είναι γνωστό ότι η Αθήνα, ο Πειραιάς, Θεσσαλονίκη και η Λάρισα έχουν χωριστεί σε ζώνες και σε κάθε μια πόλη ισχύει μια τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Αν πρόκειται για υπόγειο ή ισόγειο, η αντικειμενική τιμή μειώνεται, ενώ για τους άλλους ορόφους πάνω από τον πρώτο αυξάνεται. Συγκεκριμένα, η αντικειμενική τιμή ανά τετραγωνικό για υπόγειο πολλαπλασιάζεται επί 0,8, για ισόγειο επί 0,9, για δεύτερο όροφο επί 1,04, για τρίτο όροφο επί 1,08, για τέταρτο όροφο επί 1,12 και ούτω καθεξής. Επίσης, η αντικειμενική τιμή μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του ακινήτου. Έτσι, για κατοικίες από 6 μέχρι 15 ετών, η τιμή πολλαπλασιάζεται επί 0,9, ενώ για παλαιότερες των 15 ετών 0,8. Τέλος, για κατοικίες πανταχώθεν ελεύθερες, καθώς και για όσες βλέπουν σε πλατεία, η τιμή ανά τετραγωνικό πολλαπλασιάζεται επί 1,08. Να δούμε όμως πώς λειτουργεί το σύστημα με ένα παράδειγμα. Ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας που κατασκευάστηκε το 1977 και βρίσκεται στην οδό Αχαΐας στους Αμπελοκήπους. Η τιμή ανά τετραγωνικό σύμφωνα με τη ζώνη που βρίσκεται η πολυκατοικία είναι 55.000 δραχμές. Την τιμή αυτή την πολλαπλασιάζουμε επί 80 που είναι τα τετραγωνικά. Ίσον λοιπόν 4.400.000. Στη συνέχεια, την τιμή αυτή την πολλαπλασιάζουμε επί 1,04, γιατί είναι δεύτερος όροφος, όπως είπαμε. Στη συνέχεια, επί 0,9, λόγω παλαιότητας. Και τέλος, επί 6,5%, που είναι ο συντελεστής του ενοικίου που αναφέραμε στην αρχή. Έτσι βρίσκουμε το ετήσιο μίσθωμα που είναι 267.696 δραχμές, το οποίο και διαιρούμε δια 12 για να βρούμε το μηνιαίο νίκιο που ανέρχεται σε 22.308 δραχμές για αυτό το συγκεκριμένο διαμέρισμα που αναφέραμε. Οι ανοικιαστές και οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληροφορηθούν την αντικειμενική αξία των ακινήτων τους που τους ενδιαφέρουν από τις εφορίες. Τώρα, αν η αύξηση στο ενίκιο μιας κατοικίας που προκύπτει από τον 6,5% υπερβαίνει κατά 10% το ενίκιο που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 1986, τότε ο ενοικιαστής θα πληρώσει αύξηση 10% τον πρώτο χρόνο και τη διαφορά σε δύο ίσες ποσοστιαίες αυξήσεις που όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% ετησίως. Αν το ενίκιο είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με τον συντελεστή 6,5%, τότε παραμένει στο ίδιο ύψος μέχρι ότου εξισωθεί με το ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα. Τα ισχύοντα μισθωτήρια συμβόλαια, καθώς και όσα έχουν παραταθεί με γραπτές συμβάσεις, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Μετά από αυτήν, εφόσον ο ενοικιαστής καταβάλει την αύξηση που προβλέπεται, η σύμβαση ανανεώνεται υποχρεωτικά μέχρι τη λήξη της ισχύως του νόμου. Οι αορίστου χρόνου σιωπηρά ανανεούμενες μισθώσεις ισχύουν όπως έχουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 87. Μετά την ημερομηνία αυτή και εφόσον ο νοικιαστής καταβάλει την αύξηση που προβλέπει ο νόμος, η μίσθωση ανανεώνεται υποχρεωτικά. Όλες οι νέες μισθώσεις που θα γίνουν μετά τη δημοσίευση του νόμου θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών και θα μπορούν να παραταθούν μόνο μερός για ένα ακόμη χρόνο με δήλωση του ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί να συμφωνηθεί ενίκιο μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί στον συντελεστή 6,5%. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε άλλες περιοχές εκτός της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας, επιτρέπεται αύξηση του ενοικίου μέχρι 10% από 1η Απριλίου 1987, εφόσον μέσα στο 1986 δεν δόθηκε αύξηση μεγαλύτερη του 12%. Η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τα ακίνητα σημειώνει ότι θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ένταση τις σχέσεις ιδιοκτητών ενοικιαστών, ότι θα προστατεύουν στην ουσία το εισόδημα των εργαζομένων, ότι δεν το προστατεύουν στην ουσία το εισόδημα των εργαζομένων και αποτελούν νέο πλήγμα κατά της ιδιοκτησίας και κατ' επέκταση κατά της χυμαζόμενης οικοδομικής δραστηριότητας.
Το μόνο που φαίνεται να πετυχαίνει η κυβέρνηση είναι η κατά 67% αύξηση των φορολογικών εσόδων, 42,5 δισεκατομμύρια δραχμές, από μεταβιβάσεις ακινήτων με τις αυθαίρετες και εξωπραγματικές αναπροσαρμογές των συντελεστών προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εμπορίου σημειώνεται στην ανακοίνωσή του ότι η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τη ρύθμιση των ενοικίων αποτελεί απλά αντιπολιτευτικό κείμενο και αποδεικνύει την έλλειψη πολιτικής της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του λαού. Είναι εκτός πραγματικότητας δε όταν ενώ καθιερώνονται φορολογικές ελαφρύνσεις, η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για φορομπηχτική διάθεση. Τα Άγια Θεοφάνεια γιορτάστηκαν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Επίκεντρο Πειραιάς, όπου η τελετή αγιασμού των υδάτων έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρέστησαν ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, υπουργοί, εκπρόσωπος της ΔΙΑΝΑ, ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί κόσμος. Στην Αθήνα, ο αγιασμός έγινε στις 11 το πρωί στη Δεξαμενή. Παρέστησαν υπουργοί, ο Δήμαρχος Αθηναίων, βουλευτές και πολλοί κόσμος. Με 610 εκατομμύρια δραχμές θα χρηματοδοτηθεί η χώρα μας από το Γεωργικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την εφαρμογή 64 προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση του εξυγχρονισμού και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, της αλίας και της υδατοκαλλιέργειας. Οι εξωτερικές ειδήσεις τώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν αναρρώνει από την εγχείρηση προστάτη στην οποία υποβλήθηκε χτες. Όπως ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, οι τελικές εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρξε υποτροπή του καρκίνου. Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα εκφωνήσει λόγο στο Κογκρέσο στις 27 Ιανουαρίου. Πάντως, ο κ. Ρέιγκαν εξοργίστηκε σήμερα με την άρνηση της Επιτροπής της Γερουσίας για τα θέματα των μυστικών υπηρεσιών να δώσει στη δημοσιότητα την έκθεσή της για το σκάνδαλο της πώλησης όπλων στην Περσία. Η Λιβύη κατηγόρησε απόψε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία ότι προσπαθούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Μαμάρ Καντάφη μέσω απαράδεκτης στρατιωτικής ανάμειξης του Τσάτ. Ωστόσο, στο Παρίσι, η πρεσβεία της Λιβύης με ανακοίνωσή της παραδέχτηκε ότι η Λιβύη προέβη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις νότια της λεγόμενης κόκκινης γραμμής του Τσάτ. Το πρωί, η κυβέρνηση του Τσάντ είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν ένα λιβυκό μαχητικό αεροπλάνο τύπου Ming-23 στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η κατάσταση στο Τσάντ αναμένεται να απασχολήσει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Τζορτζ Σούλτς κατά την οκταήμερη περιοδία του σε 6 χώρες της Δυτικής Αφρικής. Στη Γαλλία παρέλυσε κυριολεκτικά η οικονομική ζωή της χώρας αυτό το 24ωρο, καθώς κλιμακώθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Στους απεργούς σιδηροδρομικούς προσθέθηκαν σήμερα και υπάλληλοι του υπόγειου σιδηροδρόμου και της ηλεκτρικής εταιρείας. Μάχες ξέσπασαν στη Διητό μεταξύ αντιμαχόμενων λιβανικών πολιτοφυλάκων και τουλάχιστον 3 άτομα σκοτώθηκαν. Σύμφωνα με τη λιβανική αστυνομία, αντιμέτωποι στις μάχες αυτές στη Δυτική Διητό είναι δυνάμεις του Δρούσου ηγέτη Ουαλί Τζουμπλάτ και του Συριακού Σοσιαλιστικού Εθνικιστικού Κόμματος του Λιβάνου. Επίσημη επίσκεψη στη Φινλανδία άρχισε σήμερα ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός Νικολάι Ρίσκοφ και είχε ήδη πολύ ωραίες συνομιλίες με τον πρόεδρο Μάουνο Κοϊβίστο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Ρίσκοφ θα υπογραφούν μεγάλη εμπορική συμφωνία καθώς και συμφωνία για τα πυρηνικά ατυχήματα. Και δύο λόγια για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Δημήτρη Γιακόπουλο. Με την επικράτηση σήμερα νοτιοδυτικών ανέμων σε ολόκληρη τη χώρα, αναμένεται να υποχωρήσει και λίγο η παγωνιά που το τελευταίο 24ωρο ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Κατά τα άλλα, σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε συννεφιά με βροχές, χιόνια θα πέσουν στις ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας και προς το βράδυ και στις παιδινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις δυτικές και νότιες, κυρίως θαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πλέουν στην αρχή παντού νοτιοδυτικοί μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά στα δυτικά και νότια πολύ ισχυρή μέχρι 7 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα και μετά στη Βόρεια Ελλάδα θα γίνουν βοριάδες 5 μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στις κεντρικές και βόρειες παιδινές περιοχές από μείον 2 μέχρι συν 6 βαθμούς και στις υπόλοιπες παιδινές περιοχές από 4 μέχρι 12. Η Καλαμάτα θα έχει συννεφιά με βροχές αλλά και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοδυτικοί 5 και παροδικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 5 μέχρι 12 βαθμούς. Συννεφιά θα έχει και η Αττική με βροχές κατά περιόδους, ενώ τη νύχτα προς την Πέμπτη αναμένεται να χιονίσει την Πάρνηθα. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι γενικά 5 μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμαθεί από 5 μέχρι 11 βαθμούς. Συννεφιά με βροχή κατά διαστήματα θα έχει και η Θεσσαλονίκη, όμως από το απόγευμα και μετά εδώ αναμένεται να χιονίσει τα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στην αρχή θα είναι νοτιάδες μέτρη, από το απόγευμα και μετά θα γίνουν βοριάδες με την ίδια ένταση, όσο για τη θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 1 μέχρι 6 βαθμούς. Απαντώντας έμεσα στα πολλά τηλέφωνα που μας έγιναν, αναφέρουμε. Τα σχολεία ανοίγουν την Πέμπτη μετά τις
15ήμερες διακοπές για τις γιορτές. Και ακόμα ότι αύριο στο κέντρο της Αθήνας από τις 6:30 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που ο αριθμός τους λήγει σε 1, 2, 3, 4 και 5. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καληνύχτα σας.